Το Μέγαρο Μαξίμου αναζητά τον τρόπο με τον οποίο θα έρθει το διαζύγιο με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη, με τον Νίκο Χαρδαλιά να ετοιμάζεται να αναλάβει εκ νέου την πολιτική προστασία. Σύμφωνα με όσα διαραίονται τις τελευταίες ώρες, η κυβέρνηση θέλει να υπάρξει ένα νέο μοντέλο προς τη δόμη και τη λειτουργία της πολιτικής προστασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι στενοί του συνεργάτες θεωρούν ότι ο Χρήστος Στυλιανίδης δεν μπορεί να υλοποιήσει το σχέδιο για τη λειτουργία της πολιτικής προστασίας, ενώ φοβούνται και για το πώς θα αντιμετωπιστούν οι φωτιές του καλοκαιριού. Έτσι αναζητείται εύσχυμος τρόπος για διαζύγιο. Την ίδια ώρα όμως η κυβέρνηση δεν θέλει να παραιτήσει το Χρήστο Στυλιανίδη για τα όσα έγιναν με την κακοκαιρία, γιατί αναγκαστικά θα υπάρξει συζήτηση και για τους Άκη Σκέρτσο και Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο πρώτος γιατί έχει επίσης ευθύνες για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κακοκαιρία, ο δεύτερος για τις σχέσεις του με το Μένιο Φουρτιώτη. Το πιο πιθανό είναι να ζητήσει ο ίδιος ο Χρήστος Στυλιανίδης να παραιτηθεί από τη θέση του για να ασχοληθεί με τις προεδρικές εκλογές στην Κύπρο το 2023. Αντικαταστάτης του δεν θα είναι άλλος από τον Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος ενημερώθηκε μάλιστα σχετικά σε κατηδίαν συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ολόκληρος ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας θα τηθεί ξανά υπό την εποπτεία του, χωρίς να χρειαστεί να αφήσει τη θέση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας.